Λοιπόν, Άγγελε Βουράκη, πάμε να μας πεις για την συνέντευξη που πήρε στο δικηγόρο του κυρίου Δημήτρη Κοντομινά και θέλω πριν ξεκινήσεις να πω ότι οι φωτογραφίες που σας δείξαμε είναι φωτογραφίες που δημοσιεύονται στην εφημερίδα Real News. Την Κυριακάτικη. Την Κυριακάτικη. Είναι αυτές εδώ, είναι ντοκουμέντο η φωτογραφία αυτή, διότι είναι ο κατηγορούμενος μαζί με τον κύριο Κοντομινά. Και η φωτογραφία, η πίσω που δημοσιεύουμε, είναι από το πρώτο θέμα. Για να πούμε και πού ακριβώς βρέθηκαν οι φωτογραφίες, γιατί προσπαθήσαμε όλοι πάρα πολύ να βρούμε. Αν και τη Δευτέρα, θα... Ο γιατρός Μαϊμού ήταν και λίγο φαντομάς. Φρόντιζε να μην υπάρχει πουθενά φωτογραφία του σε όλο το διαδίκτυο και να μην κυκλοφορεί ποτέ πουθενά τίποτε φωτογραφία του, εκτός αναγκαστικά από τη φωτογραφία του διαβατηρίου του. Λοιπόν, έλα Άγγελε, πες μας για αυτή την υπόθεση. Λοιπόν, αφού ο άνθρωπος, ο οποίος έστησε γύρω από τον εαυτό του ένα πάρα πολύ προσεγμένο παραμύθι για να πείσει ότι είναι γιατρός και να εξαπατήσει σοβαρούς ανθρώπους, όταν ήταν σε ηλικία 32 με 35 ετών, το 2005 μέχρι το 2008, έστησε μια πάρα πολύ προσεγμένη απάτη εις βάρος ενός από τους μεγαλύτερους επιχειρηματίες της χώρας. Προσεγμένη. Πολύ προσεγμένη απάτη, ικανή να εξαπατήσει και έναν τόσο έμπειρο άνθρωπο. Και επαναλαμβάνω, ήταν 32 ετών το 2005, όταν ξεκίνησε αυτή την απατηλή συμπεριφορά εις βάρος του κυρίου Κοντομινά. Κράτησε 3 χρόνια αυτό το παραμύθι. Ήθελε να τον πείσει ότι έρχεται στη χώρα μας ως εκπρόσωπος της αμερικανικής κυβέρνησης, ότι η αμερικανική κυβέρνηση έχει ερευνήσει το επιχειρηματικό περιβάλλον της χώρας μας, εμπιστεύεται για κάποιους λόγους τον κύριο Κοντομινά και θέλουν να συνεργαστούν για να φέρουν μια πολύ προηγμένη τεχνολογία με κεραίες από το εξωτερικό σε συνεργασία και με την Κίνα, η οποία θα επέφερε τζίρους από την επιχείρηση που θα στείνανε ύψους 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Συζητούμε για κεραίες διαβαθμισμένες συλλογής πληροφοριών. Ακριβώς, πολύ προηγμένη τεχνολογία, όπου ήθελαν με όχημα την επιχειρηματική δύναμη του κυρίου Κοντομινά να τις εγκαταστήσουν στην Ευρώπη. Και πίσω από όλο αυτό να βρίσκεται η αμερικανική κυβέρνηση και η υπηρεσία εθνικής ασφάλειας. Ο άνθρωπος αυτός παρουσιαζόταν από την υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας των ΗΠΑ. Την NSA, μάλιστα είχε πει ότι ήταν ο τέταρτος στην ιεραρχία. Ακριβώς. Ότι είχε σχέσεις με τον αρχηγό της CIA. Ότι μιλούσε απευθείας με την κυβέρνηση του George Bush και την υπουργό εξωτερικών. Μάλιστα, δεν σταμάτησε στο να κάνει το εξής. Έπεισε τον επιχειρηματία και ταξίδεψαν μαζί στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Νέα Υόρκη, προκειμένου, όπως του είχε πει, να συναντήσει την Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, την κυρία Κοντολίζα Ράις. Και είχε φροντίσει εκεί πέρα για να πείσει, για να έχει αυτή την περιαφή της σοβαρότητας η όλη αυτή ενέργεια, να στήσει μυστικούς πράκτορες, μάλιστα τους παρέλαβε ένα μαύρο βανάκι, τους ακολουθούσε πίσω στο δρόμο αστυνομική συνοδεία, ήταν μαυροντημένοι άνδρες οι οποίοι είχαν κένδο επικοινωνία για να τους εξηγήσει ότι τηρούνται όλοι οι συνωμοτικοί κανόνες προκειμένου να συναντήσουν έναν άνθρωπο. Είχε στήσει δηλαδή σκηνικό ταινίας για τον Δημήτρη Κοντομινά. Κατεβαίνει ο κύριος Κοντομινάς, βγαίνει έξω από το αεροδρόμιο και σκάει βανάκι με μαυροντημένους ταινία. Καταλαβαίνετε τι ακουστικά θα στο αυτή για να βλέπει σειρά του Netflix. Ακουστικά, διεπικοινωνίες, μπείτε μέσα γρήγορα, πάμε. Φτάνει ο κύριος Κοντομινάς στο Λευκό Οίκο και... Φτάνουν λοιπόν εκεί πέρα και περίμενε το ραντεβού. Την είδε την Υπουργό των Εξωτερικών, την κυρία Κοντολίζα. Δεν την είδε την Υπουργό, διότι προφασίστηκαν ότι εξαιτίας του προγράμματός της και των αλληλεμένων υποχρεώσεων δεν ήταν να το δουν, αλλά για να του χρυσώσουν το χάπι. Τι έκαναν, του πήγαν ένα δώρο, ένα πάρα πολύ ακριβό στυλό, μία πένα, στην οποία είχαν φροντίσει να χαράξουν πάνω μία ευχή από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, τον κύριο Μπους. Και μάλιστα του είπαν ότι το συγκεκριμένο δώρο το παίρνουν πολύ εκλεκτοί καλεσμένοι. Οι άλλοι δύο, είσαι ο τρίτος, οι άλλοι δύο οι οποίοι το έχουν πάρει, είναι ο πρόεδρος της Κίνας και ο κύριος Μπλερ, ο πρόεδρος της Αγγλίας, της Μεγάλης Βρετανίας. Λέει λοιπόν τότε ο Κοντός, που τότε δεν ήταν γιατρός. Δεν ήταν τότε γιατρός, ήταν πράκτορ. Του λέει, κύριε Κοντομινά μου, αυτή η Mont Blanc την έχει κρατήσει στα χέρια του ο πρόεδρος της Κίνας και ο Τόνι Μπλερ. Ο τρίτος άνθρωπος που τη δίνει ο κύριος Μπους είστε εσείς, κύριε Κοντομινά. Και κάτι πολύ ωραία μανικετόκουμπα με τον αμερικανικό θηρεό απάνω. Είναι μόνο για σας. Πήγε ο Χριστιανός και γύρισε πίσω άπραγος. Χωρίς τίποτα. Έχοντας χαλάσει βέβαια και τα έξοδα του. Έτσι.
Και δεν σταματάει εκεί. Η απατηλή αυτή συμπεριφορά, την οποία τουλάχιστον σε ένα πρώτο βαθμό η ελληνική δικαιοσύνη την έχει αξιολογήσει ως πολύ σοβαρή και ότι έχει ενδείξει. Γι' αυτό και την έχει στείλει στα δικαστήρια. Βασανίστηκε η ελληνική δικαιοσύνη για να μαζέψει στοιχεία πολλά χρόνια και την έχει στείλει πλέον στη δικαιοσύνη. Δεν σταματάει εκεί. Επειδή αυτές οι κεραίες θα ερχόντουσαν σε συνεργασία με την Κίνα, τον είχε πει ότι πρέπει να επισκεφθούν και την Ασία, να πάνε στην Κίνα. Και μάλιστα λέγοντάς του ότι επειδή πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ, το συγκεκριμένο ταξίδι δεν θα το κάνουμε απευθείας από την Ελλάδα για την Κίνα, αλλά θα πάμε και θα παραλάβουμε αεροπλάνο, θα μας πάρει αεροπλάνο από τη Ρώμη για λόγους ασφαλείας. Και πήγαν με ιδιωτικό αεροσκάφος, με ένα Falcon, το οποίο εν τέλει αποδείχθηκε ότι το πλήρωσαν οι εταιρείες του κυρίου Κοντομινά το ταξίδι, ενώ του είχαν πει ότι το συγκεκριμένο Falcon το στέλνει η Αμερικανική κυβέρνηση. Η CIA. Ακριβώς. Μην ανησυχείτε, του λένε κύριε Κοντομινά, θα σας μεταφέρουμε με αεροσκάφος τη CIA. Και τελικά το έχει πληρώσει ο ίδιος το αεροσκάφος, ο άνθρωπος. Πάμε να δούμε τι είπε ο κύριος Δημήτρης Κούρεντας, ο δικηγόρος του κυρίου Κοντομινά. Είναι αληθές ότι ο κύριος Κοντομινάς έχει υποβάλει μήνυση. Εκκρεμεί η εκδίκαση υποθέσεως. Μάλιστα την Τετάρτη είχαμε συνεδρίαση η οποία αποσύρθηκε λόγω των εξελίξεων του κορονοϊού. Ο εν λόγω κύριος κατηγορείται για απάτη και για πλαστογραφία. Τώρα από εκεί και πέρα μένει από το δικαστήριο να κρίνει αν είναι αθώος ή ένοχος. Πάντως το αρμόδιο συμβούλιο έκρινε ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ενοχής για να τον παραπέμψει στο ακροατήριο. Το οικονομικό αντικείμενο είναι αυτό το οποίο έχει γραφτεί 55 εκατομμύρια ευρώ το αντικείμενο της απάτης. Όχι, το αντικείμενο της απάτης το περιόρισε το αρμόδιο συμβούλιο στα 9,5 εκατομμύρια ευρώ. Παραπέμπεται για αυτό το ποσό. Παρουσίαζε τον εαυτό του ως άνθρωπο ικανό να επιτύχει διάφορα πράγματα, επικαλούμενος στις αμερικανικές αρχές. Είναι όμως απεδείχθησαν όλα αυτά ψευδή. Και μάλιστα είχε κάνει και κάποιες ενέργειες προκειμένου να εξαπατήσει τον εντολέα σας, έτσι, συγκεκριμένες. Είχαν γίνει, αλλά τώρα αυτά μένει να τα κρίνει το αρμόδιο δικαστήριο τελικά όσον αφορά την αλήθεια ή μη, ή εν πάση περιπτώσει αν αυτά ήταν ικανά να παραπλανήσουν για να επιτύχει το αποτέλεσμά του. Δεδομένου και κρεμεί η εκδίκαση, δεν μπορούμε έτσι να προκαταλάβουμε την απόφαση. Μέχρι και θωρακισμένα αυτοκίνητα τον είχε βάλει τον κύριο Κοντομινά να αγοράσει, αξίας 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Θωρακισμένα, γιατί λέει, σου λέει πώς άρχεται, λέει, εδώ πέρα η CIA, πώς θα τους υποδέχεσαι αν δεν έχεις θωρακισμένα αυτοκίνητα να τους υποδεχτείς και την Κοτολίζα Ράις και τον Μπούσκε αυτούς. Πρέπει να έχεις θωρακισμένα. Και τσίμπησε, λέει, και ένα ο Κοντός θωρακισμένο αυτοκίνητο, γιατί για να το οδηγεί ο ίδιος.